Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι. 3-24 ώρα μας χωρίζουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και βεβαίως τις ευρωπαϊκές κάλπες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Απόψε εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10.30, ζωντανά ψηφίζω Κρήτη και θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, στον τέταρτο σε πληθυσμό δήμο της χώρας και βεβαίως αναφερόμαστε στο Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε εδώ, στο πλατό της εκπομπής Ψηφίζω Κρήτη, τέσσερις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Τέσσερις ανθρώπους που διεκδικούν τη δική σας ψήφο με φόντο τις δημοτικές εκλογές στο Ηράκλειο. Μαζί μας, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη, ο κύριος Γιάννης Δροσίτης. Καλησπέρα σας, κύριε Δροσίτη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον Συνδυασμό Δύναμη Πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού, ο κύριος Νίκος Μπουνάκης. Κύριε Μπουνάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ την πρόσκληση. Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον Συνδυασμό Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου και Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Νίκος Κατζηλάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κατζηλάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Και ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον Συνδυασμό Ηράκλειον Αξίζιτ και τη Βαγγελιό Σχιναράκη Λιάκη, ο κύριος Γιώργος Ζαρίφης. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαρίφη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βεβαίως να πούμε ότι για εσάς, κύριε Δροσίτη και κύριε Μπουνάκη, απόψε ήταν και οι κεντρικές εκδηλώσεις των συνδυασμών του κυρίου Κουράκη και του κυρίου Λαμπρινού και μάλιστα σε κοντινή απόσταση στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δροσίτη, με τη δική σας αυτοδιοικητική πορεία και ένα ακόμα παρόν και συμπόρευση με τον Γιάννη τον Κουράκη. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτήν την προεκλογική περίοδο, όλη αυτήν την διαδικασία την οποία βιώνετε κι εσείς και την επαφή που έχετε με τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Να πω ότι πραγματικά είμαι ξανά στο πλευρό του Γιάννη του Κουράκη. Θεωρώ ότι ένα έργο τεράστιο που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες θητείες του Γιάννη του Κουράκη σταμάτησε ευνίδια πριν από 5 χρόνια και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται μια ανανεωμένη ομάδα δίπλα του, ομάδα νέων ανθρώπων και ηλικιακά αλλά και για πρώτη φορά να είναι στα κοινά και σε αυτήν την προσπάθεια της συνέχισης ενός σπουδαίου έργου που όπως είπα και πριν δυστυχώς σταμάτησε, θα μπορώ να πω αυτή την έκφραση, σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια συμμετέχω και εγώ. Κύριε Μπουνάκη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, με σημείο αναφοράς ότι δηλώνετε και εσείς παρόν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση στο πλευρό του Βασίλη Λαμπρινού. Ναι, δηλώνω παρόν στο πλευρό του Βασίλη Λαμπρινού, γιατί πιστεύω ότι πριν 4,5 χρόνια, έγινε μια τομή στα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου μας. Για πρώτη φορά, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος είχε μια λαμπρή κοινωνική και επαγγελματική διαδρομή, ο οποίος δεν ήταν ενταγμένος σε κάποιο ισχυρό πολιτικό κόμμα, προερχόταν από την κοινωνία των πολιτών, στηρίχθηκε από κοινωνικές ομάδες, από επαγγελματικά σωματεία, από επιμελητηριακές ομάδες, προήρθε δηλαδή από την κοινωνία και κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές. Η δημοκρατία, ξέρετε, έχει τους δικούς κανόνες. Ο κόσμος αποφασίζει ποιος εκλέγεται και ποιος είναι δήμαρχος. Και θεωρώ ότι την περίοδο αυτή έγινε ένα πολύ σημαντικό έργο στο Δήμο Ηρακλείου. Αν λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράλαβε το Δήμο ο κύριος Λαμπρινός, αφενός από τη μεριά η χώρα μας περνούσε μια βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε εκείνη την περίοδο οικονομικά, αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά του. Έχω πει και σε άλλη εκπομπή ότι ήταν στα όρια της πτώχευσης ο Δήμος Ηρακλείου. Πιστεύω στη συνέχεια να μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε το έργο που έχει γίνει αυτή την περίοδο και να δούμε πόσο σημαντικό έργο έχει γίνει και πώς λύθηκαν προβλήματα που για δεκαετίες ταλάνιζαν και βασάνιζαν το Ηράκλειο. Κύριε Κατζηλάκη, στο πλευρό του Πέτρου Ινιωτάκη, ενός ανθρώπου που πριν από 5 χρόνια συμπορεύτηκε με τον Βασίλη Λαμπρινό, διαφοροποίησε τη στάση του. Τη Δευτέρα είχα την ευκαιρία να τα πω και τηλεοπτικά μαζί του στην ώρα αιχμής. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας όθησε εσείς να επιλέξετε τον Πέτρο Ινιωτάκη για να συμπορευτείτε σε αυτήν τη διαδικασία προς τις κάλπες. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε μια τέτοια διαδικασία επιλογής του ενός ή του άλλου. Υπήρξε μια συζήτηση με τον Πέτρο τα τελευταία 2 χρόνια, η οποία κατέληξε μια πολιτική συμφωνία
στην οποία συνυπάρχουν δύο παρατάξεις, η σύμπραξη δημοτών και η άμεση δημοκρατία, και η οποία έθεσε τέσσερις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η συμπόρευση. Ένας είναι η στήριξη των αδυνάτων, δηλαδή να μετατρέψουμε το Δήμο από ελεήμων σε στυλοβάτη των μη εχόντων, των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι χυμαζόμενοι στην κοινωνία. Δεύτερον, είναι η ευάνθηση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα του Δήμου, δηλαδή η συμμετοχή του πολίτη, η συναπόφασή του, οι προτάσεις του, τις οποίες θα επεξεργαζόμαστε σαν δημοτική αρχή και μαζί θα διαμορφώνουμε τον Δήμο του αύριο. Ο πολιτισμός, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς, να μπει σε πρώτο πλάνο. Είναι πολύ βασικό, θεωρούμε, και για την νοοτροπία των πολιτών, αλλά και για την εικόνα της πόλης, να έχουμε μια πολύ εξελιγμένη πολιτιστικά κοινωνία. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηριχτήκαμε και συμπορευόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Ζαρίφη, στο πλευρό της Βαγγελιός Σχοιναράκη, και βεβαίως η Βαγγελιός Σχοιναράκη με τη δική της πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια και με την επικεφαλή του δικού σας συνδυασμού, είχα την ευκαιρία να τα πούμε εδώ τηλεοπτικά την Δευτέρα. Θέλω να μου πείτε και εσείς τι είναι αυτό που αποτέλεσε τη φλόγα, το κίνητρο για να μπείτε στη διαδικασία να διεκδικήσετε την ψήφο των Δημοτών του Ηρακλείου. Συντεριάξαμε με την κυρία Βαγγελιό Σχοιναράκη, Ηλιάκη, γιατί όπως και εγώ έχουμε τον ίδιο προσανατολισμό. Είναι γνωστή η Βαγγελιό ως η Βαγγελιό της καρδιάς μας, του πνεύματος. Έχει θητεύσει στο παρελθόν σε κέρυες θέσεις. Είναι συστημική, έμπειρη και αξιόλογη. Εμπνέει. Έχει πάρει την αξιοπιστία και την εμπειρία σε άλλους τόκους και πιστεύει ότι και σε αυτό το τόκο του Δημάρχου θα προσφέρει. Εγώ είμαι νέος, πρωτόπειρος, δεν είχα ασχοληθεί στο παρελθόν. Με έπεισε ότι πρέπει να ασχοληθώ, γιατί αξίζει να ασχοληθώ και έτσι ασχολούμαι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον δεύτερο κύκλο, κύριε Δροσίτη, και να ξεκινήσουμε με τον δικό σας απολογισμό όσον αφορά αυτήν την πενταετία. Ως πολίτης του Ηρακλείου, βλέποντας αυτήν την πενταετία που προηγήθηκε και βεβαίως είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νέα δεδομένα θα αφορούν τη λαϊκή ετοιμιγορία της Κυριακής και θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Θέλω να μου περιγράψετε από τη δική σας εμπειρία τι συνέβη αυτήν την πενταετία στο Ηράκλειο. Καταρχάς, έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Ένα μέτρο σύγκρισης από τις προηγούμενες θητείες, στις οποίες είχα την τιμή να συμμετέχω. Είδα λοιπόν τα χρόνια που τουλάχιστον ήμουνα εγώ σε θέσεις εξουσίας, να πω, στο Δήμο, ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα, η πόλη άλλαξε όψη. Νομίζω ότι το βλέπει και ο κάθε δημότης. Άλλωστε, όπου και αν σταθώ και όποιες συζητήσεις και αν θα κάνω, αυτή είναι η πρώτη κουβέντα που λένε, ότι πραγματικά επί Δημαρχίας Κουράκη και όλες τις ομάδες που ήταν δίπλα του άλλαξε η πόλη. Προσπάθησα να παρακολουθήσω το έργο της νυν Δημοτικής Αρχής του Βασίλη του Λαμπρινού. Να πω ότι διαφωνώ με το γεγονός ότι δούλεψε η δημοκρατία έτσι όπως θα έπρεπε πριν από 5 χρόνια. Να θυμίσω ότι εντελώς τυχαία, σε μια συγκυρία πολλών πραγμάτων, είτε της οικονομικής κρίσης, είτε της περιραίουσας ατμόσφαιρας σε πάρα πολλά πράγματα που είχαν σχέση να κάνουν με τη δική μας δημοτική αρχή, τη χρηστή της ή όχι διοίκηση, εστράφηκε όλος ο κόσμος κάποια στιγμή εναντίον μας. Να θυμίσω ότι το 28% έγινε 60%. Είναι κάτι που ακόμα και η θελημένα να θέλεις να το κάνεις δεν γίνεται. Ήταν λοιπόν ένα αποτέλεσμα μιας δεδομένης στιγμής και νομίζω ότι τα 5 χρόνια αυτά ήταν πάρα πολλά. Δεν μπορώ να διακρίνω σημαντικό έργο, πέρα από την απλή και μίζερη, θα έλεγα εγώ, διαχείριση που έγινε στον κάθε τομέα, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις. Αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ να απολογηθώ για αυτή την πενταετία. Είμαι μόνο ένας απλός παρατηρητής, γιατί εκ των έσω δεν το έζησα αυτό. Κύριε Μπουνάκη,
η δική σας ματιά για αυτή την πενταετία, που είναι βεβαίως ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, κύριε Δασκαλάκη, ξεχάσαμε κάτι. Ξεχάσαμε να πούμε συγχαρητήρια στον Όφη, την παραμονή του στην πρώτη ελληνική κατηγορία. Και συγχαρητήρια όμως και στην ομάδα του Πόρου, εδώ του Προαστίου του Ηρακλείου, για την άνοδό της μετά από τα μπαράζ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι πολύ σημαντικό, μια που είπατε. Είπατε, θα συζητήσουμε τα θέματα. Να το συζητήσουμε, πούμε συγχαρητήρια βεβαίως και στον Πλατανιά. Για το... Να πούμε και συγχαρητήρια στον Πλατανιά. Για την αγωνιστική. Εμείς είμαστε υποψήφοι δημοτικοί σήμερα στο Ηράκλειο, οπότε. Εντάξει. Να κοιτάξουμε τα δικά μας σωματεία. Είμαστε όμως πάνω απ' όλα κριτικοί. Είμαστε κριτικοί, αλλά έχουμε τα δύο αυτά σωματεία. Οπότε πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα σωματεία αυτά για την προσπάθεια που κάνανε όλη αυτή τη χρονιά. Τώρα, ξέρετε, εγώ δεν θέλω να μηδενίσω κανένα έργο. Είναι μίζερο να μπαίνει σε αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι περισσότερο πρέπει να συζητήσουμε για τις προοπτικές που έχει η πόλη μας για το μέλλον. Θεωρώ πολύ σημαντικό το έργο που έγινε την περίοδο της διακυβέρνησης του Δήμου από το Γιάννη τον Κουράκη. Ουσιαστικά η πόλη έλυσε προβλήματα τα οποία την ταλάνιζαν για χρόνια. Mm-hmm. Έγιναν διανοίξεις, έγιναν μεγάλα έργα. Έγινε σημαντικό έργο. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Γιάννης ο Κουράκης διοίκησε την πόλη και η ομάδα του για 12 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις μία περίοδος 12 ετών, μία περίοδος 4-5 ετών. Διοίκησε την πόλη σε μία περίοδο που η Ελλάδα ήταν στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας της, διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Υπήρχε ένα άλλο κλίμα στη χώρα, υπήρχαν χρήματα τα οποία επενδυόταν, υπήρχαν κυβερνήσεις που πίστευαν στην τοπική αυτοδιοίκηση και έδιναν μεγάλους πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Λαμπρινός είχε την ατυχία να πάρει την αδικία στην πόλη σε μια περίοδο που η χώρα μας ήταν σε μνημόνια. Οι παροχές της κεντρικής κυβέρνησης προς το κράτος είχαν μειωθεί κατά 60%. Το τραπεζικό σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ούτε των επιχειρήσεων ούτε των Δήμων. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτή την περίοδο, με αυτά τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα, η διοίκηση Λαμπρινού κατάφερε και να εξορθολογήσει mm-hmm. τα οικονομικά του Δήμου, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει 53 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα, από τα οποία 30 έχουν ήδη δρομολογηθεί σε έργα, να δημιουργήσει κοινωνικό κράτος που οι προηγούμενοι κοινωνικές παροχές στους συμπολίτες μας που η προηγούμενη περίοδος δεν είχε δημιουργήσει. Αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας δεν πληρώνουν τέλη και έχουν κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπολείο. Να μειώσει τα τέλη τους φόρους προς το Δήμο 30% και να δρομολογήσει μια σειρά από έργα τα οποία πιστεύω να μας δοθεί δυνατότητα να συζητήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Πολύ γρήγορα, θέλω να πω Μπουνάκη. Ότι καλό είναι να συζητήσουμε με μεγαλοψυχία για το μέλλον της πόλης. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Κατζηλάκη. Θέλω λίγο να μου δώσετε και εσείς τη δική σας οπτική σε αυτήν την πενταετία. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία για τους λόγους που ο Πέτρος Σινιωτάκης αποχώρησε, γιατί έτσι κι αλλιώς τα είπε και ο ίδιος δημοσίως. Ακριβώς. Το λέω για να μην φάμε χρόνο. Ο μόνος αρμόδιος πραγματικά είναι ο Πέτρος Σινιωτάκης. Αυτό ακριβώς. Δεν θα το έκανα ποτέ να ρωτήσω κάτι που αφορά κάποιον άλλο. Η δική σας ματιά. Χαιρετίζω την τοποθέτηση του κυρίου Μπουνάκη, αλλά θέλω να το επισημάνω και κάτι ακόμα. Ήταν κάπως απολογητικός αναφορικά με τα μνημόνια και αυτά την κατάσταση που βρήκε mm-hmm. ο κύριος Λαμπρινός. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη το ότι στις 30 Ιουνίου... Την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη του για τις 30 Ιουνίου... Mm-hmm. Περνάει σε φάση υλοποίησης ο νόμος ο οποίος προβλέπει ότι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου περνάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλές δικλείδες οι οποίες θα δυσχεράνουν τρομερά τον επόμενο Δήμαρχο. Άρα θεωρώ ότι σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης μακριά από εμάς. Ζήσαμε μια οικονομική κρίση. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα και να δεσμευτούν. Εμπιστεύεστε έως τώρα τη διαδικασία που έχει εισέλθει η χώρα μας τελευταία δεκαετία ότι θα είναι όλα με λιγάλα. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα δυσχεράνει πάρα πολύ το έργο της επόμενης Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τα οικονομικά της, εφόσον περάσει όντως αυτός ο νόμος και γίνει πράξη. Υπάρχουν δικλείδες, γιατί διάβαζα σήμερα εκτεταμένα όλο τον νόμο αυτό. Ανά 15 ημέρες ο Δήμος θα πρέπει να δίνει αναφορά στο κεντρικό κράτος για το τι έξοδα θα κάνει. Ανά 15 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ δεν μπορεί ένας Δήμαρχος μόνος του,
χωρίς καθολική υποστήριξη της κοινωνίας, αν θέλετε, να αντισταθεί σε αυτήν την κατάσταση. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε πρόγραμμα συζητηθεί απόψε εδώ με τους συνυποψηφίους, οποιοδήποτε μέτρο κτλ., έχει ως γνώμονα το τι θα γίνει και εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Εμείς έχουμε μια πολύ έντονη εσωτερική συζήτηση σε Σύμπραξη Δημοκρατών και Συνάμεση Δημοκρατία πάνω σε αυτό. Και πραγματικά θα χρειαστεί μια μεγάλη αντίσταση από την τοπική αυτοδιοίκηση ως προς το κουτσούρεμά της στην πραγματικότητα από την κεντρική κυβέρνηση λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων. Κύριε Ζαρίφη, έχουμε μόλις 30 δεύτερα για να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως και θα ξεκινήσω στο επόμενο μέρος με τη δική σας τοποθέτηση. Θα πάμε σε μια πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, ζωντανά, στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Μιλάμε με φόντο την Ενετική Λότζια, τις δημοτικές κάλπες για το Ηράκλειο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Θα ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη τοποθέτηση των εκλεκτών καλεσμένων μας. Σας διέκοψα, μάλλον δεν σας άφησα να ξεκινήσετε καν, κύριε Ζαρίφη, γιατί πήγαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε και εσείς τη δική σας οπτική για αυτήν την πενταετία. Το Ηράκλειο είναι μια πολύ όμορφη πόλη, την επισκέπτονται πολλοί και Έλληνες και τουρίστες, επομένως κάτι τους τραβάει. Εκείνο που διαπιστώσαμε με την κυρία Σχιναράκη στην πορεία αυτών των 20 ημερών που επισκεφτόμαστε κάθε μέρος του Ηρακλείου είναι ότι υπάρχει από τον κόσμο μια δυσαρέσκεια η οποία αποτυπώνεται στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Σκουπίδια, δρόμοι με σαμαράκια, μποτιλιαρίσματα, θέματα δηλαδή τα οποία δεν διευκολύνουν τον άνθρωπο που κατοικεί σε αυτή την πόλη στην καθημερινή ζωή του. Και από εκεί και πέρα αναρωτιόνται όλοι, okay, ερχόσαστε τώρα να σας ψηφίσουμε, πού θα είστε την επόμενη μέρα. Και η κυρία Σχιναράκη πιστεύω ότι έχει δώσει μία οντότητα σε αυτό που λέμε τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή λέει, είστε κι εσείς συμμέτοχοι. Θα αποφασίζετε, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία μας και πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε. Βοηθιέτε με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τις καινοτόμες ιδέες. Δώστε μας προτάσεις. Εμείς θα τις περνάμε από δημόσια διαβούλευση. Υποσχόμαστε για αυτό το πράγμα και μετά τις προωθούμε. Θα ελέγχετε τα οικονομικά μας. Θα υπάρχουν ορκωτοί λογιστές. Θα είναι όλοι παρόντες. Υπάρχει το σύστημα τώρα, εγώ ως διευθυντής στο νοσοκομείο υποχρεώνομαι το πόθεν έσχες. Υπάρχουν απλά εργαλεία τα οποία θα μπορούν να ξεκαθαρίζουν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δηλαδή να μην χρωστάμε σε κανέναν τίποτε και να αρχίσει ο κόσμος να αποκτήσει εμπιστοσύνη. Θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε μόνο όταν είμαστε μαζί σε αυτή τη ρόντα. Λοιπόν, μιας και ο κύριος Μπουνάκης νωρίτερα αναφέρθηκε στην ξεχωριστή απόψινή βραδιά για το Ηράκλειο και για τον Όφη που παραμένει στη Super League, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του αθλητισμού, κύριε Δροσίτη. Διατελέσατε και είχατε και το χαρτοφυλάκιο ουσιαστικά του αθλητισμού στην τελευταία θητεία του Γιάννη Κουράκη. Ομολογουμένως, αρκετοί είναι αυτοί που λένε ότι επιτελέσατε και φέρατε εις πέρα σε ένα σημαντικό έργο και είναι προς τιμήν ακόμα και πολιτικών αντιπάλων. Το πολιτικό σε εισαγωγικά βεβαίως αυτό να το υπογραμμίζουν. Θέλω λίγο να σας πάω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο το διαχειριστήκατε, αλλά και τη δυναμική που έχει αυτή η πόλη των 200.000 στο να γίνει σημείο αναφοράς του παγκόσμιου αθλητισμού. Να πω ότι θα ξαναγυρίσω πάλι στις θητείες, στις δημαρχιακές θητείες του Γιάννη του Κουράκη, όπου είχα την τιμή να συμμετέχω και να ηγούμε όλη αυτή τη διαδικασία ανάδειξης του αθλητισμού. Να πω ότι δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ξέρω αν κάποιοι εδώ από τους συνομιλητές γνωρίζουν, αλλά παρέλαβα ένα αθλητικό οργανισμό, ο οποίος ήταν ένα γραφείο 2x3 στις εργατικές κατοικίες του Μπεντεβί. Δεν υπήρχε τίποτα. Με 4 υπαλλήλους μέσα, εκ των οποίων ο ένας ήταν στα όρια της συνταξιοδότησης και δεν ασχολείται, ο άλλος
δυστυχώς είχε ανάρμοστη συμπεριφορά και έπρεπε να φύγει. Οι άλλοι δύο εξακολουθούν και σήμερα και εργάζονται δυναμικά και σωστά. Από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που ακούω και τον νυν αντιδήμαρχο, ο οποίος έχει αυτή τη θέση που κατήχα εγώ, και αμφισβητεί αν έγιναν και πότε έγιναν και γιατί έγιναν. Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρξε μια χρυσή εποχή για τον αθλητισμό του Ηρακλείου. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε από ένα κλειστό που ήταν για ποιοι για 20 χρόνια στις Πατέλες. Έγιναν τα πρώτα δημοτικά γυμναστήρια. Ήταν μια μεγάλη όθηση στον αθλητισμό αλλά και στην κοινωνική πολιτική, αφού δώσαμε αθλητικά δημοτικά γυμναστήρια σε χαμηλή τιμή την εποχή εκείνη. Να θυμίσω την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων που ο Δήμος Ηρακλείου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση αλλά και στα έργα που ακολουθήσανε, γιατί τα παρακολούθησε από κοντά και συνέβαλε τα μέγιστα. Να θυμίσω το Παγκρίτιο Στάδιο που το διεκδικήσαμε από τα Ολυμπιακά κίνητα. Θυμάμαι αυτόν τον τότε τον πρόεδρο εκεί, τον Χατζεμανουήλ, τις ομηρικές μάχες προκειμένου να περάσει το Δήμο Ηρακλείου. Και εκεί έχουν στεγαστεί τώρα όλα τα σωματεία επί των ημερών μου τουλάχιστον και τα ποδοσφαιρικά, οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Έδωσε τεράστια όθηση στον αθλητισμό της πόλης. Να θυμίσω το κλειστό στα Διοράκια που πάλι το πήραμε με ομηρικές μάχες και διεκδικήσεις από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτά λοιπόν όλα είναι η παρακαταθήκη που αφήσαμε εμείς και που θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Αυτά, σε όλα αυτά έγινε μια απλή διαχείριση. Σαφέστατα ήρθαν μεγάλες διοργανώσεις, όπως και επί των ημερών μας. Διοργανώσεις όμως που ήρθαν επειδή υπήρχαν οι εγκαταστάσεις και επειδή υπήρχε και η τεχνογνωσία από κάποιους ανθρώπους που τα λειτουργήσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το όραμά μας ήταν αυτές οι εγκαταστάσεις να μεγαλώσουν, να προκύψουν και άλλες. Κάτι όμως που, επειδή έχω άμεση επαφή και σχέση με όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν έγινε κάτι σε όλα αυτά. Ό,τι γίνεται σήμερα οφείλεται σε ό,τι παρακαταθήκη αφήσαμε εμείς. Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν αφήνει καμία παρακαταθήκη από πλευράς υποδομών στους επόμενους. Και βέβαια, αν μπορώ να πω, ότι βλέπω ένα Παγκρίτιο Στάδιο να παρακμάζει, βλέπω μέσα εκεί ένα στέγαστρο επί 5 χρόνια να μην μπορεί να αποκατασταθεί. Βλέπω μια σχολή χορού να είχε, όταν έφυγα εγώ, 270 παιδιά και τώρα να μην έχει ούτε 50. Αυτό, αν μη τι άλλο, δεν είναι όραμα. Όπως επίσης, αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκαν σπουδαίες διοργανώσεις. Να μην πανηγυρίζομαι, δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα κλειστό ότι ήρθαν κάποιες διοργανώσεις, αλλά χάθηκαν σπουδαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που οφείλεται σε κακή εκτίμηση γεγονότων του χρόνου. Άλιστα. Και ικανότητας. Και βέβαια, τελειώντας, να δώσω και εγώ τα συγχαρητήρια στις ποδοσφαιρικές ομάδες και κυρίως στον Όφη, που κατάφερε να παραμείνει και να αλλάξει σελίδα, γιατί από του χρόνου τα πράγματα θα είναι εξίσου δύσκολα. Mm-hmm. Κύριε Μπουνάκη, θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού και να σχολιάσουμε λίγο αυτό το ότι σημαντικές αθλητικές οργανώσεις κινδύνευσαν και κινδυνεύουν ή και χάθηκαν. Και πάντοτε θυμάμαι και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δηλαδή την Δημοτική Αρχή του κ. Κουράκη, αλλά και την παρούσα του κ. Λαμπρίου, να λέει ότι στόχος μας είναι να γίνει το Ηράκλειο ένα παγκόσμιο αθλητικό σημείο αναφοράς. Καταρχάς να πούμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι ο Δήμος, οι Δήμοι, δεν φτιάχνουν τα στάδια. Το Παγκρίτιο Στάδιο δεν το δημιούργησε, δεν το έφτιαξε ο Δήμος Ηρακλείου, κύριε Δροσίτη. Ούτε τα δύο ωράκια, ούτε τις Πατέλες. Να με επιτρέψετε να σας διακόψω. Όχι, για την παραλάβαμε το Παγκρίτιο Στάδιο. Να σας πω ότι η πισίνα που ήταν μέσα είχε μικρά βατραχάκια, είχε μια σικιάφυτρωση μέσα. Μα δεν το αμφισβητούμε αυτό. Μα αυτή είναι η λειτουργία του. Το λειτουργήσαμε. Άλλο λειτουργία, άλλο και κατασκευή. Και το λειτουργήσαμε και το στέλεχο. Ο Δήμος Ηρακλείου κατασκεύασε το Παγκρίτιο. Κατασκεύασε όμως το κολυμπητήριο. Ναι, κατασκεύασε το κοπηλατήριο. Οργάνωσε ένα δημοτικό γυμναστήριο που έχει χιλιάδες. Μα όλα αυτά. Πολύ σωστά όλα αυτά. Όλα αυτά είναι. Δεν μιλάμε για το σκελετό. Δεν ήταν ζητούμενο όμως για την κοινωνία. Καταρχήν, αν θέλετε να κάνετε τέτοια ολοκληρωμένη συζήτηση, θα πρέπει να καλέσετε τον κύριο Βαρδαβά, που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού. Κανένα πρόβλημα. Μακάρι να ήταν εδώ, γιατί μου βάλατε ιδέα. Για να καλέσετε. Αναφερθήκατε στον αθλητισμό.
Στη δεύτερη σας τοποθέτηση. Γιατί πριν από λίγες μέρες... Θα έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Πολύ εγώ μπορώ να σας πω τα εξής. Τα λέω αυτά, γιατί πριν από λίγες μέρες... Θα σας πω όμως εγώ τι είδα ως γονιός στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Τηλεοπτική του εμφάνιση είπε ότι παρέλαβε διαλυμένα τα πάντα. Να σας πω ότι μόνο οι εργαζόμενοι εκεί, γιατί έχω μια επικοινωνία μαζί τους, γελάνε με αυτή την τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος θα έπρεπε να σεβαστεί αυτά που παρέλαβε. Τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω. Εσείς σαφέστατα δεν έχετε μια εμπειρία γι' αυτά. Όχι, γιατί, έχω μια εμπειρία. Γιατί δεν τα ζήσατε. Και έχω δει το Ηράκλειο να αλλάζει, όπως είπα προηγουμένως, και πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές υποδομές, τις οποίες και η σημερινή Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη έχει αξιοποιήσει, όχι στο βαθμό που έχει αξιοποιήσει η σημερινή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είχαμε όλες αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν είχαμε μαζικό αθλητισμό στο Ηράκλειο. Πώς δεν είχαμε. Για πάντα πρώτη φορά. Έχω δει τα στοιχεία με αυτά τα στατιστικά. Αλλά μην μπούμε τώρα σε μια συζήτηση για τον αθλητισμό. Και μόνο πιστεύω πρέπει να αναπτύξουμε το σχέδιο όμως την επόμενη μέρα. Είναι πάντως σημαντικό το κομμάτι του αθλητισμού, γιατί έχει να κάνει και με την. Εγώ μην το λέτε σε μένα, είμαι πρόεδρος αθλητικού σωματείου. Οπότε ξέρετε. Και μην ξεχνάτε ότι μου δώσατε την ιδέα και όχι πρόεδρος μόνο, είμαι και χορηγός η επιχείρησή μου σε πολλά αθλητικά σωματεία, τι θεωρώ πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της νεολαίας μας το κομμάτι του αθλητισμού. Τι θέλω να πω όμως. Μπορούμε να μπούμε σε μια περιπτωσιολογία για να αναφέρουμε το ένα, το Α και το Β. Πρέπει να δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο έχει σημαντικές υποδομές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις κυβερνήσεις με τη συμβολή του Δήμου. Δεν αχυρώνει κανείς τη συμβολή, τη συμμετοχή των ανθρώπων που ήταν τότε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για να καταλαβαίνουν και οι συμπολίτες μας πώς έχουν τα πράγματα, ο Δήμος έχει ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των εγκαταστάσεων. Το Ηράκλειο λοιπόν έχει πολύ σημαντικές υποδομές. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες υποδομές στην ενδοχώρα. Παραδείγματος χάρη, προχθές που ήμασταν στον προφήτη Ηλία, μου αναφέραν ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γήπεδο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μια μελέτη να χρηματοδοτηθεί το γήπεδο του προφήτη Ηλία με 750.000 ευρώ για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο του προφήτη Ηλία. Θέλω να πω ότι τα έργα αυτά ποτέ δεν τελειώνουν. Ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Να δούμε όμως το εξής. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα έργα? Η σημερινή Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας ένα σημαντικό έργο που είχε γίνει στο παρελθόν, αξιοποίησε τις υποδομές. Και σήμερα το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα του μαζικού αθλητισμού στη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι και η Εθνική Ελλάδος του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έχουν έδρα το Ηράκλειο. Αυτή πολλά αθλητικά σωματεία. Είπα άλλο πράγμα. Μίλησε για το μαζικό αθλητισμό, αλλά τώρα μπήκαμε σε μια συζήτηση. Για να είμαστε γιορτή. Η Εθνική Ελλάδος έχει πλέον ένα θέμα με την έδρα στο Ηράκλειο. Έχει ένα θέμα. Θα δούμε τώρα ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή, επισήμως δεν έχει ακόμα έδρα. Το Ηράκλειο είναι η έδρα. Υπάρχουν πολλά θέματα και ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αν δεν να μπούμε σε μια συζήτηση για το ποιο αυτοδιοίκηση, για το θέμα που θα παίξει η Εθνική, να κάνουμε μια αθλητική εκπομπή. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής, ότι ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να είναι και ο αθλητισμός. Δηλαδή πρέπει να επενδύσει ο Δήμος σε εξωστρέφεια, ούτως ώστε αυτό γίνεται σε ένα σημαντικό βαθμό. Δηλαδή υπάρχουν εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου και στίβου που έρχονται και κάνουν προετοιμασία στο Παγκρίτιο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βοηθά την οικονομία του τόπου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αγνοήσουμε. Μπορούμε να δούμε από εκεί πόρους και να ενισχύσουμε περαιτέρω το μαζικό αθλητισμό. Να γίνονται περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις με την εποπτεία του Δήμου. Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπήρχαν υποδομές, αξιοποιηθήκαν καλύτερα υποδομές και μπορούν αυτό να γίνει στο μέλλον με πολύ μεγαλύτερη επάρκεια. Τώρα, το να μπούμε σε μια λογική του στεγάστρου. Το στέγαστρο, ναι, υπάρχει ένα σημαντικό πρόγραμμα για το στέγαστρο. Αλλά το στέγαστρο, πιστεύετε ότι η συντήρηση του Παγκριτίου, κύριε Ρωσίτη, ήταν τέτοια? Σε τέτοια επάρχεια που 4 μήνες μετά που ανέλαβε η διοίκηση Λαμπρινού κατέρευσε το στέγαστρο, δηλαδή το στέγαστρο είχε πρόβλημα με τη διοίκηση Λαμπρινού ή δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια εκείνες οι απαραίτητες συντηρήσεις που θα έπρεπε να γίνουν προκειμένου το στέγαστρο να είναι αυτή τη στιγμή στη θέση του? Γιατί 4 μήνες μετά. Μου θυμίζει τη συζήτηση για το στέγαστρο στο. Όχι, 4 μήνες μετά που ανέλαβε ο Δήμαρχος κύριος Λαμπρινός. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κατζηλάκη. Καταστρέφει το στέγαστρο. Δεν έχω καταλάβει το αντικείμενο. Μισό λεπτό, κύριε Κατζηλάκη. Αν θέλετε, για να το κλείσουμε αυτό, να απαντήσετε στον κύριο Μπουνάκη, παιδί, σηκώστε το χέρι. Απλώς θέλω να πω ότι και εγώ να ήμουν εκεί, θα γινόταν αυτή η μικρή καταστροφή που έγινε στην αρχή. Ναι, αλλά μήπως δεν είχαν συντηρήσει στο στάδιο, πώς θα δούμε αυτά τα θέματα. Άψογα, είχε συντηρηθεί άψογα. Και πώς γιατί καταστράφηκε? Ήταν μια μεγάλη, μεγάλη κακοκαιρία. Καταστράφηκε μια έκταση που θα μπορούσε να την αποκαταστήσει κανένας με 20.000 ευρώ. Μια πολύ μικρή βλάβη, υπάρχουν φωτογραφίες και το ξέρετε. Λοιπόν,
αμέλησε όμως η διοίκηση, είτε γιατί δεν αξιολόγησε αυτό που έγινε, και σε μια δεύτερη καταστροφή ήρθε αυτό. Μάλιστα. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι για 5 χρόνια, 5 χρόνια, τι έκανε? Τίποτα. Κύριε Κατζηλάκη. Όπως είπα πριν, δεν έχω καταλάβει το αντικείμενο της συζήτησης ακριβώς. Είναι ποιος έφτιαξε καλύτερα τις αθλητικές υποδομές και ποιος δεν τις συντήρησε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο. Είναι ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Δεν είναι όμως, κύριε Κατζηλάκη, θέμα οι αθλητικές υποδομές, η δυναμική του Ηρακλείου και πώς αυτές μπορούν να παραχωρηθούν. Βεβαίως και είναι, και είμαστε κατά υπέρ του μαζικού. Μου, βεβαίως. Είναι μέσα στα 3 πρώτα θέματα που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε καινούριους δημόσιους χώρους προς χρήση από τη νεολαία για μαζικό αθλητισμό. Είναι δεδομένο και βεβαίως αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες μας. Από εκεί και πέρα θέλω να σας μεταφέρω ένα περιστατικό το οποίο έγινε πριν από λίγες ώρες, όταν μιλούσε με μία κοπέλα σήμερα σε ένα κατάστημα για τις εκλογές. Δεν πήγα να τη δώσω την κάρτα μου, να σας το διευκρινίσω αυτό. Εντάξει, δεν είναι κακό και να θέλετε να δώσω την κάρτα σας, υποψήφιες. Λοιπόν, τη ρώτησα τι θα ψηφίσει. Μου είπε δεν ψηφίζω κανέναν, γιατί είναι όλοι το ίδιο. Αυτό, κύριε Μπουνάκη, ακούστε να δείτε. Είναι 22 χρονών παιδιά. Είναι παιδιά 20-22 χρονών, οι οποίοι έχουν τεράστιο προβληματισμό για αυτά που βλέπουν τριγύρω τους. Δεν είναι μόνο θέμα δημοτικής αρχής ή δημοτικών παρατάξεων, σαφέστατα. Είναι και θέμα κεντρικής κυβέρνησης και των κομμάτων. Αλλά αυτό που η ΑΕΝΑ, η ανακύκλωση προσώπων, καταστάσεων και θα το έλεγα καθεστώτων, η κοκορομαχία χωρίς λόγο ή μάλλον για δευτερεύοντα ζητήματα, το ότι κοιτάμε συνεχώς το πώς, και επίσης θέλω να πω για κάτι ακόμα το οποίο γίνεται τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες και ο κόσμος το ξέρει από πρώτο χέρι. Υπάρχει ψηφοφόροι που δέχονται bullying σε εισαγωγικά αυτές τις ημέρες, είτε δεχόμενοι υποσχέσεις για διορισμούς είτε για άλλους λόγους. Είναι λοιπόν μια εικόνα η οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε λοιπόν την νεολαία ότι μηδενίζει το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να σκύψουμε από πάνω, να δούμε και εμείς, να κοιτάξουμε μέσα μας και σαν οργανισμοί και σαν άνθρωποι τι φταίει, και θα δείτε ας πούμε στις εκλογές τα ποσοστά των νέων να είναι χαμηλά όσον αφορά την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Τώρα για τις υποδομές, κύριε Δασκαλάκη, να μου επιτρέψετε. Πολύ γρήγορα όμως, γιατί. Συγγνώμη, οι συνομιλητές μιλούσαν εδώ και 10 λεπτά. Ανοίξατε όμως μια παρένθεση. Βεβαίως. Εκτός ερώτησης. Πολύ σύντομα. Το να κάνουμε μια υποδομή όπως το πολιτιστικό Φερεπίν, στο οποίο έχει ευθύνει ο κύριος Κουράκης, για χάρη του πολιτισμού, από μόνο του σαν τίτλος δεν σημαίνει ότι θα αξιοποιηθεί και προς αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον δεν πληρεί διάφορες παραμέτρους. Mm-hmm. Όπως είδαμε, ας πούμε, Φερρυπίν με τους Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί γύρισαν μπούμερα για την ελληνική οικονομία. Όχι για το Ηράκλειο. Γύρισαν μπούμερα για την Ελλάδα. Καθόλου ήταν για την σημαντικότερη επένδυση που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Οφελήθηκε το Ηράκλειο. Οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας. Σε μια χώρα που παράγει τουρισμό και θέλει μια εξωστρέφεια. Ναι, τουρισμό και φτάσαμε στα μνημόνια. Και οι Ολυμπιακοί βεβαίως και φταίνε, γιατί διωγγώθηκαν οι προϋπολογισμοί, η χώρα καταχρεώθηκε. Κύριε Κατζηλάκη, όμως, να μην πάμε τώρα σε αυτό. Θέλω να ολοκληρώσω. Όπως λοιπόν, σαν παράδειγμα, παίρνοντας λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, σαν παράδειγμα τους Ολυμπιακούς, βλέπουμε ας πούμε ότι και το πολιτιστικό στήχησε 60 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να πληρεί τις προδιαγραφές για να αγκαλιάσει όλες τις τέχνες στους 4 στίχους του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν προσέξουμε πάρα πολύ τα οικονομικά αυτής της υποδομής, αύριο μπορεί να γυρίσει μπούμεραν για τον πολιτισμό στην πόλη, να μας πάει 20 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, την οποία έχω στα χέρια μου, το πολιτιστικό θα μπαίνει μέσα κατά 700.000 ευρώ με ήπια λειτουργία, αυτή είναι η πρόβλεψη της Deloitte, χωρίς να απολογίσουμε τις μεγαλεπίβολες εκδηλώσεις οι οποίες πρόκειται να διαφημίζονται ότι θα γίνουν εκεί. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και δεν βλέπω ανησυχία από τους συνομιλητές μου εδώ πέρα. Είναι ένα βαρύνουσα σημασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άστεγοι στην πόλη και εμείς συζητάμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται, συγγνώμη, αλλά, χρειάζεται για να είμαστε ακριβείς, μεγάλη προσοχή. Υπάρχει χώρος
Για τους αστέγους στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχουν αστέγους. Δεν αρκεί, κύριε Μπουνάκη. Δεν υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια. Κύριε Κατζηλάκη, δεν αντιλέγω. Συγγνώμη, κύριε Κατζηλάκη, σας παρακαλώ. Υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες. Δεν καταστροφολογώ καθόλου. Να μην έχουν πολιτικό μέγαρο. Υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες στο Ηράκλειο. Και πώς θα τις βοηθήσουν. Οι οποίες είναι στα πρόθυρα του να γίνουν άστεγοι λόγω. Κύριε Κατζηλάκη, κύριε Μπουνάκη, μισό λεπτό όμως όχι. Σας παρακαλώ πολύ. Μιλάτε πάρα πολύ και πρέπει να δώσουμε να σεβαστούν τον κύριο Ζαρίφη. Κύριε Ζαρίφη. Αυτό είναι άλλη σχέση. Σχετικά με τον αθλητισμό στα βήματα αυτά που παρακολουθώ τώρα. Σχέση με το πώς. Κύριε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον συνομιλητή σας. Με την κυρία Σχιναράκη, τις δραστηριότητες του Ηρακλείου, βρεθήκαμε σήμερα και απολαύσαμε ένα πραγματικά πολύ όμορφο παιχνίδι. Νίκησε 3-2 ο Όφη. Έπαιξε πολύ καλά και ο Πλατανιάς. Και σας ευχαριστώ που του δώσατε συγχαρητήρια, γιατί είναι μια ομάδα της Κρήτης. Νομίζω ότι έδωσαν και περισσότεροι φίλαθλοι του Όφη συγχαρητήρια. Έπαιξε πολύ καλά. Ισοφάρισε με πολύ ωραία γκολ. Νίκησε με το τσαγανό Όφη στο τελευταίο λεπτό. Το χαρήκαμε πολύ. Τι έγινε? Έμεινε στην πρώτη εθνική. Αυτό είναι αυτό που αξίζουν οι ομάδες της Κρήτης. Είναι αυτό το γήπεδο που αξίζει ο Όφη. Δεν αξίζει ούτε στον κύριο Πουρσανίδη που τον γνώρισα στην επικοινωνία αυτή και φαντάζομαι και στους άλλους παράγοντες του Όφη. Θέλω να πιστεύω ότι θα την ανεβάσω πολύ περισσότερο την ομάδα αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα στην πρώτη εθνική. Θέλω να πιστεύω ότι αξίζει και ο Πλατανιάς να έρθει στην πρώτη εθνική. Είναι πολύ ωραία ομάδα. Είμαι ενεργός αθλητής. Ασχολούμαι όχι με το ποδόσφαιρο, αλλά ασχολούμαι με το τένις. Να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στα νέα παιδιά του ομίλου τένις. Την Ελένη την Κωστάκη, την Κατερίνα Ζαφυροπούλου, τον Βαγγέλη τον Πόγρη. Είναι πολλά παιδιά εκεί, 16 χρονών και μικρότερα, 14 χρονών, 12, που παίρνουν πανελλήνιες νίκες. Άρα αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα των υποδομών μιας πόλης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο αθλητισμός είναι πολύ βασικός. Εγώ από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω μέσω της υγείας το σώμα μου, είπα δεν θα βλέπω τηλεόραση τα αθλήματα παρά στο ίδιο χρόνο που θα αθλούμε. Τώρα δεν παίζω τένις, παίζω τένις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να παίζω, αλλά κάνω 50.000 βάδιν και έρχονται άλλα 50.000 βάδιν για τις επόμενες 3 μέρες. Οπότε εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει λίγο να δίνεται ένας λόγος στους αθλητές. Από την ιστιοπλοεία που ήμουν μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου στην Αθήνα, διαπίστωσα ότι ο αθλητισμός γεννάται από τον αθλητή και θα πρέπει να υποστηρίζεται και να ακούγεται ο αθλητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι η κυρία Σχιναράκη θέλει να ακούει τις απόψεις όλων και κυρίως των πρωταγωνιστών. Και νομίζω ότι θα επιτύχουμε, ναι, να αναδειχθεί το Ηράκλειο, μια πόλη αθλητισμού, πολύ καλύτερη από αυτή που είναι τώρα, με μεταγκαταστάσεις γηπέδων, γιατί δεν είναι αυτό που αξίζει στον Όφη αυτό το γήπεδο, ούτε στον Πλατανιά, παίζει σε ένα γειτονικό γήπεδο στα Περιβόλια. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ψωμί για την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο των αντιπροσωπευτικών αθλητικών σωματείων στην Κρήτη. Λοιπόν, και ιδίω στο Ηράκλειο. Επειδή έχουν μείνει ακριβώς 8 λεπτά, άρα τα μοιράζω από ένα δίλεπτο στον καθένα, είναι η τελευταία τοποθέτηση. Είμαστε 3-24 ώρα, κύριοι, πριν τις κάλπες της Κυριακής. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δροσίτη, και θέλω με το δικό σας σκεπτικό, το δικό σας κριτήριο, να απευθυνθείτε στους δημότες του Ηρακλείου και να τους πείτε γιατί πρέπει να επιλέξουν Γιάννη Κουράκη, αλλά και Γιάννη Δροσίτη από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Κουράκη στις εκλογές της Κυριακής. Να πω ότι πριν τοποθετηθώ σε αυτό που μου λέτε, ότι διαφωνώ μαζί σας. Το Παγκρίτιο Στάδιο έδωσε μια τεράστια όθηση στον αθλητισμό της Κρήτης. Το ίδιο και το Πολιτιστικό Κέντρο. Θεωρώ ότι είναι το Παγκρίτιο σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Αρκεί μια χρηστή διοίκηση με ένα όραμα και μια πολύ καλή διαχείριση. Αυτό σε ό,τι αφορά
Μια μικρή παρένθεση. Δεν, εσωτερικά δεν υπήρξαν μελέτες από ανθρώπους του αντικειμένου. Μπορώ να σας τα απαριθμίσω λεπτομερικά. Όχι, δεν νομίζω. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μιζεριάζουμε σε ένα κόσμημα που ήρθε στην πόλη. Συγγνώμη, επειδή έχει ωραίους στίχους αρχιτεκτονικά, θα μιζεριάζουμε. Όχι, όχι, είναι εξαιρετικό. Το γνωρίζω και το ξέρω. Επειδή ακολουθεί και αμέσως μετά εκπομπή με τον καλό συνάδελφο Λευτέρη Συμβουλάκη, αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση του χρόνου είναι ασφυκτική, κύριε Δροσίτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το. Μια μικρή παρένθεση έκανα. Να πω το εξής, ότι ο Γιάννης Οικονέκης έχει δώσει δείγμα γραφής. Επί των ημερών του, η πόλη άλλαξε όψη. Νομίζω ότι όλοι είναι Ηρακλειώτες. Αν θεωρεί η νυν Δημοτική Αρχή ότι η δικαιοσύνη είναι ένα τεράστιο έργο, να θυμίσω την 25η Αυγούστου, να θυμίσω τη Λεωφόρο Κνωσού και τόσα άλλα μεγάλα έργα. Άρα, αυτό είναι ένα δείγμα γραφής που θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να στηρίξουμε μια Δημοτική Αρχή που έχει εμπειρία, έχει ικανότητα. Θεωρώ ότι είναι ένας ηγέτης. Θεωρώ ότι ο κύριος Λαμπρινός δεν είναι ηγέτης, απλώς διαχείρισε. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμένα, νομίζω ότι εγώ έχω δώσει ένα δείγμα γραφής και προσδοκώ αυτή τη στιγμή να προσφέρω ακόμα περισσότερα στην πόλη. Ευχαριστώ, κύριε Δροσίτη. Κύριε Μπουνάκη. Κύριε Σκελάκη, είναι λίγο μίζερο. Και ένα στοιχείο, αν θέλετε, έλλειψης δημοκρατίας, ευαισθησίας και καθεστωτισμού, να θεωρούμε ότι σε μια πόλη 250.000 κατοίκων δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να διοικήσει αυτή την πόλη από έναν αξιόλογο δήμαρχο, ο οποίος όμως ήταν 12 χρόνια δήμαρχος, 15 χρόνια βουλευτής και υπουργός, και σήμερα διεκδικεί, αφού καταψηφίστηκε από τον ηρακλειώτικο λαό, διεκδικεί πάλι την δημαρχία. Δικαιωμάτων τη διεκδικήση. Αλλά τι μήνυμα στέλνουμε στην ελληνική κοινωνία όταν πούμε ότι σε μια πόλη 250.000 κατοίκων, με επιστήμονες, με τόσους φωτισμένους ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος που να μπορεί να διεκδικήσει, δεν έχει δικαίωμα κανείς άλλος να διεκδικήσει τη δημαρχία. Αυτό είναι ένα στοιχείο καθεστωτισμού, το οποίο πρέπει να προβληματίσει όλους τους Ηρακλειώτες. Τώρα, ο κύριος Λαμπρινός, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει μια λαμπρή κοινωνική πορεία και μια πορεία επαγγελματική. Είναι ο πρώτος δήμαρχος αυτή την πόλη τα τελευταία 30 χρόνια που εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις, ο οποίος δεν έγινε υπουργός για να γίνει δήμαρχος. Προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών. Διαχειρίστηκε ορθά, έφτιαξε τα οικονομικά του Δήμου, δημιούργησε υποδομές. Ξέρετε ότι στο Ηράκλειο το ιδρευτικό σύστημα έπρεπε να έχει αλλάξει. Τι λέμε για τα έργα, τους δρόμους, τις βιτρίνες, τις πλατείες. Ναι, όλα αυτά σωστά. Αλλά δεν είχαμε λόγο να πιούμε. Γιατί? Γιατί το σύστημα ίδρυυσης του Ηρακλείου έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια. Ήταν ένα σάπιο δίκτυο που το 60% του νερού που έμπαινε στο δίκτυο χανόταν. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η αλλαγή. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά καταγράφτηκαν. Μου λέτε γιατί δεν στηρίζω τον κύριο Λαμπρινό. Για πρώτη φορά ο Δήμος Ηρακλείου έχει καταγράψει 200 ακίνητα και τα έχει προσθέσει στην περιουσία του, αστικά και αγροτικά. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά έχει 50 εκατομμύρια πλεόνασμα στο ταμείο του. Για πρώτη φορά έχει κοινωνική πολιτική. Άρα να υποθέσω ότι απαντάτε με αυτή την τοποθέτηση για ποιο λόγο να στηρίξουν. Για ποιο λόγο οι Ηρακλειώτες πρέπει να στηρίξουν. Θεωρώ. Για ποιο λόγο. Αν πιστεύουν ότι εγώ μπορώ, ναι, και έχω τη δυνατότητα και την επάρκεια να τους εκπροσωπήσω και να δουλέψω για το Ηράκλειο, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο. Αν θέλετε να κλείσω με μια φράση, ότι το Ηράκλειο έχει τεράστιες δυνατότητες, μπορεί να μετατραπεί. Αυτή η συζήτηση είναι χρήσιμη, αλλά δεν βοηθά να δούμε την προοπτική της πόλης. Η πόλη αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα επιστημονικό και οικονομικό φάρο στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει όλες τις υποδομές. Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να γίνει και μέχρι τις εκλογές, αλλά κυρίως από την επόμενη, είναι πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το Ηράκλειο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνεστε το χρόνο που χρειάζεται, κύριε Κατζηλάκη. Κύριε Δασκαλάκη, έχω θυμό μέσα μου. Ελπίζω και όχι με εμένα. Έχω θυμό μέσα μου, καλώς εννοούμενο. Και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τα αισθήματα ανθρώπων στην ηλικία μου και ίσως νεότερων. Γιατί? Διότι παρά τον πακτολό εκατομμυρίων που πέσανε τα τελευταία 15-20 χρόνια, αν θέλετε, στην πόλη, μας λείπουν βασικά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Τα 5 προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποια βήματα σημειωτών, κατά τη γνώμη μου, τα οποία δεν μπορούν να, σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν ως ένα επιτυχές δημοτικό έργο. Ο πολίτης το ζει καθημερινά, στην καθημερινότητά του, στην ασχολία του,
στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Κάτι κριτικίζει τον κύριο Νιωτάκη που ήταν ο βασικός αντιδήμαρχος για πέντε χρόνια στο Δήμο. Να το ρωτήσετε τον ίδιο. Εμείς εσείς, με ένα φίλο τον Πέτρο, αλλά εσείς κύριε Μπουλιάδη, είναι η τελευταία τοποθέτηση. Αν γίνω αντιδήμαρχος κάποτε, να έρθει να με ρωτήσετε. Εγώ δεν είμαι. Ο Πέτρος έχει συγκεκριμένους λόγους, του οποίους έχει εξηγήσει επανειλημμένως. Νομίζω και εσείς ο ίδιος τους γνωρίζετε. Και ο κύριος Λαμπρινός. Από εκεί και πέρα, οι τηλεθεατές μπορούν να ανατρέξουν σε άλλα βίντεο να πάρουν τις απαντήσεις τους. Δικιά μου, για ποιο λόγο είμαι θυμωμένος, όπως λέω. Όπως πήραμε το παράδειγμα του πολιτιστικού πριν, όπου είναι σαφές ότι. Κύριε Κατζηλάκη, δεν θέλω όμως να πηγαίνετε στην κύριε Κατζηλάκη, θα με αφήσετε να πω αυτό που θέλω. Μα είναι η τελευταία τοποθέτηση και εσείς θέλω να σεβαστείτε το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και ζητάω κάτι συγκεκριμένο. Τι θέλετε. Με πολύ σεβασμό. Πείτε μου. Σας είπα για ποιο λόγο πρέπει οι Ηρακλειώτες να επιλέξουν και να στηρίξουν σε αυτές τις εκλογές τον Πέτρο Νιωτάκη. Προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι, αλλά. Γιατί με κόβετε. Ωραία. Ολοκληρώστε λοιπόν. Αν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε και από εδώ πέρα να κάνετε τη διαχείριση της συζήτησης. Όχι, βέβαια, Παναγία μου, αλλά θα ήθελα να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ωραία. Με κάθε σεβασμό πιέζω, γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός. Συγγνώμη. Συνεχίστε. Ωραία. Η διαχείριση του πολιτιστικού είναι ένα παράδειγμα, ήθελα να πω, από τα πολλά τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής για το μέλλον της πόλης. Εάν δεν προσεχθούν, θα γυρίσουν μπούμεραγκ για την πόλη και για τους λόγους για τους οποίους οι υποδομές αυτές φτιάχτηκαν. Τώρα, από εκεί και έπειτα, εμείς θέλουμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, τον Δήμο στυλοβάτη στο χυμαζόμενο πολίτη. Δηλαδή, όχι κύριε Μπουνάκη, έχει γεμίσει το κέντρο Αστέγων, οπότε τι να κάνουμε. Συγκεκριμένα μέτρα, βεβαίως, όπως είπαμε και στην εισαγωγή ξανά. Κύριε Κατζηλάκη, όμως αυτή τη στιγμή, όχι, δεν θα ενοχλήσετε. Μα συγγνώμη. Ζήτησα κάτι συγκεκριμένο, έχει μείνει ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ολοκληρώσετε. Κύριε Δασκαλάκη, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Μα πηγαίνετε αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να καταλάβω πώς. Δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Όχι, βέβαια, αλλά δεν με αφήνετε. Διαχειρίζομαι ένα τηλεοπτικό χρόνο. Ωραία. Μπορώ να το κάνω. Πιστέψτε. Μπορείτε, αλλά αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Κάντε υπομονή ένα λεπτό, δεν θα πάρει παραπάνω. Δεν είναι, προσπαθώ να εξηγήσω για ποιον λόγο ο πολίτης θα πρέπει να μας διαλέξει, ούτως ώστε να έχει έναν λόγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως χυμαζόμενος. Μπορείτε λοιπόν να με αφήσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Να. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν το κέντρο των Αστέγων, όπως είπαμε. Εμείς θέλουμε μια πολιτική η οποία θα είναι στήριγμα στον πολίτη. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμά μας. Μπορεί κάποιος να μπει να το δει online. Ένα από αυτά είναι ακόμη και η ίδρυση ταμείου αρρωγής ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε καθόλου απόψε, κύριε Δασκαλάκη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά χιλιάδες συνανθρώπους μας, την πλειοψηφία των πολιτών σε αυτή την πόλη. Ολοκληρώσατε. Είναι ένα από αυτό. Και όπως σας είπα στην εισαγωγή ξανά, θέλουμε τη συμμετοχικότητα του πολίτη, θέλουμε να σπάσει το απόστημα των κλειστών συστημάτων στην πόλη, να έχουμε τη συναπόφαση του πολίτη, την πρότασή του ουσιαστικά και στην πράξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Διάκοψα πάντως με τον ίδιο πιεστικό τρόπο και τον κύριο Δροσίτη και τον κύριο Μπουνάκη στην τελευταία τοποθέτηση, για να είμαι δίκαιος, να μην νομίζετε ότι λειτουργήσα επί προσωπικού, κύριε Κατζηλάκη. Εντάξει. Κύριε Ζαρίφη. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα στους κατοίκους του Ηρακλείου, τους ενεργούς πολίτες, γιατί αυτοί αποτελούν τη δύναμη των πολιτών, με συνεργασία και με σύμπραξη να προκαλέσουν τη λαϊκή συσπήρωση που αυτή και μόνο θα επιτρέψει το κίνημα αλλαγής. Γι' αυτό ένα σκοπό και μόνο που μπορεί να επιτευχθεί με Ηράκλειο πρωτοβουλία, και ο σκοπός αυτός είναι Ηράκλειο για όλους. Το ερώτημα το μείζον που θα πρέπει να σκεφτούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου είναι να σκεφτούν ποιος μπορεί να το επιτύχει αυτό. Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος δήμαρχος. Θέλω να καλέσω τους κατοίκους του Ηρακλείου να πιστέψουν την κυρία Σχιναράκη ως νέα δήμαρχο του Ηρακλείου, γιατί το Ηράκλειο αξίζει, η κυρία Σχιναράκη αξίζει, το έχει δείξει στο παρελθόν σε άλλους τόκους, και νομίζω ότι και με την εμπειρία της αυτή θα μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία και με την περιφέρεια, που είναι πολύ σημαντικό. Είτε βγει ο κύριος Αρναουτάκης, είτε βγει ο κύριος Μαρκογιαννάκης ή όποιος βγει, θα μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία, γιατί η κυρία Σχιναράκη έχει μια διακομματική υποστήριξη, δεν είναι προσανατολισμένη, και επομένως πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ως ικανή γυναίκα μάνατζερ που χρειάζεται ο Δήμος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά εμένα, στα πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Εγώ είμαι ένας γιατρός που έχω κάνει μια εμπειρία
στην Κρήτη, στην Αθήνα, σε ιδιωτικούς τομείς, σε δημόσιο, στο ΕΣΥ, στο Ιατρικό Αθηνών και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Αβούργο, που επέλεξα το Αβούργο γιατί είναι λιμάνι και ακολουθώ πάντοτε τη θάλασσα. Μάλιστα, κάθε λιμάνι και κάθε δημόσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Να σας ζητήσω συγγνώμη για την πίεση του χρόνου και για τον πιεστικό τρόπο κάποιες φορές, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Αυτοί που κάνουν τηλεόραση το γνωρίζουν. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Θα σας πούμε καλό βράδυ. Μείνετε στην Crete TV, γιατί σε πολύ λίγο στη θέση μου θα βρίσκεται ο Λευτέρης Συμβουλάκης και 4 ακόμα υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με φόντο την Ενετική Λότζια, το Δήμο Ηρακλείου. Καληνύχτα σας.